δίπλα μου. Γεια σου, μαράκι μου, γλυκό, να σε βοηθήσω με το ακουστικό. Άμα, λέγε μου εσύ πού πηγαίνεις, τι κάνεις. Εγώ είμαι αρχιτέκτονας. Αρχιτέκτονας. Ναι, ενώ σε νέο μπουτίκ hotel. Πες μου, ναι. Και πάω να συναντήσω το διακοσμητή, να τα πούμε λίγο, να μου πει τις ιδέες του. Καλέ, τι γίνεται εδώ πίσω. Το έβαλα. Το βαλές. Ναι. Το βαλέ. Έτοιμη είσαι. Για πες μου για το διακοσμητή. Ναι, και πάω να συναντήσω το διακοσμητή, έτσι να τα πούμε, να μου πει τις ιδέες του. Έχω πάρει τα περιοδικά εδώ να δούμε τι νέο παίζει. Ιδέα. Αυτά. Μάλιστα, κορίτσια, βαθμολογήστε τη Μαρία. Σοφιάνα μου, εσύ έβαλες 3. Ναι. Εμένα μου αρέσει το μέσα. Ξέρω ότι όλο αυτό τώρα που βλέπω είναι το στυλ σου και θα πήγαινες οπουδήποτε έτσι, είμαι σίγουρη. Δεν μου αρέσουν τα παπούτσια και το από πάνω. Δεν ξέρω γιατί δεν μου αρέσει το από πάνω, μπορεί να μην μου αρέσει εμένα προσωπικά, σε σένα πηγαίνει. Το μέσα μου αρέσει, το βρίσκω ενδιαφέρον. Αυτό. Είσαι κούκλα. Κορίνα, βάλες 5. Εμένα πάλι μου άρεσε πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ η αντίθεση του πορτοκαλί με το χακί και με τα κίτρινα τα φίδι τα παπούτσια. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κορίτσια. 3,6 είναι ο μέσος όρος από τη βαθμολογία των κοριτσιών, μαράκι μου. Όμορφα. Ωραία. Πάμε στη συνέχεια. Σε περιμένουν οι κριτές. Στέλιο μου, να σε ακούσουμε. Για βγάλε το... Είπα να το βάλω έτσι, να το συνδυάσω λίγο, να ρισκάρω, γιατί όσες φορές έχω βάλει ωραίο τζάκετ, το βάζω λίγο πιο απλά. Καταρχά είσαι πολύ ωραία και μέσα χωρίς το τζάκετ, αλλά ήθελα να βγάλεις το μισό τζάκετ, δεν βγαίνει. Α, να βγάλω το μισό. Ναι. Okay. Α, και το μαύρο έχει και... Είναι πολύ ωραίο το μέσα. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Μη μου τα λες εμένα. Κάνει Σόνια Ρικιέλ παλιό. Έτσι είναι λίγο πιο cool. Ωραίο ήταν και πριν, έτσι είναι πιο ωραίο. Πιο δυναμικό, πιο city. Εκείνο νομίζω ήθελε μια διαφορετική υποστήριξη από κάτω για να το φοράς ολόκληρο. Σου πάει, μου λείπει στην εικόνα. Είναι ένα look που συνδυάζει όλες τις στάσεις, αρμόζει στην ηλικία σου και σου πάει. Για τη δουλειά που κάνεις, μου λείπει αρχιτεκτονική ματιά στην επιλογή αυτών των ρούχων. Είναι ρούχα, νομίζω, πιο πολύ που θα διάλεγε η διακοσμήτρια παρά η αρχιτέκτονας. Αυτά. Κατάλαβες. Ναι. Όχι. Κατάλαβα, λοιπόν. Ναι. Αλλά είσαι πάρα πολύ ωραία. Και αφού κατάλαβες, 3. Ευχαριστώ. Μαρία μου. Πάμε στην Έλενα. Ναι, βέβαια. Έλενα, σε ακούμε. Εγώ καταλαβαίνω το πανωφόρι σου, γιατί όταν κάνει κρύο μετά το μεσημεράκι, το κλείνεις κιόλας, το βουρβατάκι το ψεύτικο και είμαστε καθόλου εντάξει. Λοιπόν, μ' αρέσουν όλα ό,τι φοράς. Δεν έχω να σου πω τίποτα και όταν έβγαλες και το πανωφόρι, κοίτα και τον μπέζ εδώ τη λεπτομέρεια, μου άρεσε ακόμα παραπάνω μαζί. Τα έχεις πάρει. Ποια? Το πάνω με το κάτω. Το μπουφάν. Όχι το μπουφάν, είναι καρδουλά. Όχι, όχι, τίποτα δεν είναι. Η μπλούζα με το παντελόνι. Όχι, όχι, καμία σχέση, δεν είναι. Λοιπόν, το ίδιο. Για μένα η εμφάνισή σου αποπνέει δυναμισμό. Εμένα μου κάνει ότι μπορεί να το βάλει άνετα μια γυναίκα που είναι αρχιτέκτονας με ένα πολύ ωραίο σώμα. Με ένα ωραίο σώμα, ή λέμε τώρα πολύ ωραίο συνέχεια όλη την ώρα και είναι και κουραστικό για όλους. Είναι βολικό. Μπορείς να περπατήσεις, να οδηγήσεις, να κάνεις ραντεβού σου, να είσαι. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, είσαι γυναίκα 2020 αυτή τη στιγμή. Χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία. Που δεν έχει και τσάντα γιατί έχει αυτό το τέλειο αξεσουάρ. Ναι, ενώ που δεν έχει μια τσάντα κλασική και έχει αυτό το τέλειο αξεσουάρ. Που έχει τα χαρτιά σου στο χέρι, που έχει τα μαλλιά σου επιτέλους κάτω, που φοράς και τα τέλεια γυαλιά. Για βάλτε λίγο τα γυαλιά, και που σου πάνε πάρα πολύ και στο πρόσωπό σου. Ναι. Και αυτό το κομμάτι είναι εξαιρετικό. Εγώ νόμιζα ότι το είχα ξαναδεί το πάνω. Δεν ξέρω γιατί την πάτησα. Ένα παρόμοιο φορά για κιάρα, αλλά δεν ήταν αυτό. Α, ναι. Έχουμε εδώ και το ληξιαρχείο. Μάτε τα πάντα πια. Μαρία, μ' αρέσεις πάρα πολύ. 4. Λάκη μου. Γεια σας. Σαν αρχιτεκτόνισσα που είστε, μπορείτε να μου πείτε πόσα τετραγωνικά για ένα εργένη είναι ιδανικά για να κάνει την καρδερόμπα του. Για σας μιλάμε. Όχι, γενικά. Για μένα εγώ δεν έχω καρδερόμπα ιδιαίτερη, οπότε με νοιάζει. Για έναν εργένη, δεν ξέρω, 10 τετραγωνικά. Άρα έχετε αρχιτεκτονικές γνώσεις. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, όταν φοράμε μια τέτοια ζώνη, η οποία έχει για να μπουν πολλά αξεσουάρ, άρα λοιπόν θα τη βαρύνει κατά κάποιο τρόπο, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για το look, πρέπει, αφού και εφόσον έχει το παντελόνι θυλάκια, γιατί νομίζω έχει, ή όχι. Ναι, έχει κορδόνι. Α, μόνο κορδόνι. Ναι.
Ωραία, πρέπει να τη σφίξουμε λίγο για να είναι ακριβώς ΣΥΡΙΖΑ που λέμε. Όχι, η ζώνη μπαίνει κανονικά, δεν είναι, αλλά εγώ την έδωσα έτσι για. Ναι, πρέπει να είναι όχι πιο κάτω ή αλλιώς θα είναι πολύ κάτω για να κάνει άποψη. Αλλιώς δεν είναι ωραίο όταν ξέρεις, κάνει. Τώρα, όχι η ζώνη, όχι το παντελόνι. Α, η ζώνη. Η ζώνη. Ή θα είναι εκεί που είναι το λάστιχο, ή θα πρέπει να είναι πολύ πιο χαμηλά. Ναι. Λοιπόν. Τώρα, το παντελόνι όταν βγήκε ήταν υπέροχο που ήταν στο γόνατο επάνω. Εμένα μου αρέσει αυτά που έχουν λάστιχο να τραβιώνται πάνω. Γιατί έτσι κι αλλιώς έτσι θα σου γίνει όταν θα πάει να καθίσει κάπου. Ναι. Και δεν είναι ανάγκη ολυκτρό να το τραβά κάτω. Να το τραβά κάτω, καλύτερα πάει στο γόνατο, να έχει αυτή την άνεση στο πόδι και να είναι οκ. Okay. Τώρα, εγώ που έχω σκυλάκια, είναι πολύ μπολικό αυτό το πράγμα. Το φοράω στον δρόμο, μόλις πάω σε ένα χώρο, κρακ τον βγάζω, αμολά τα σκυλάκια εκεί πάνω και δεν λένε τίποτα, κάθονται άνετα. Είναι λοιπόν διπλή χρήση. Μετά πάω στο σπίτι. Αντί να ξεδιπλώνω το plate και όλα αυτά κτλ. Το ρίχνω και στο καναπέ, ζεσταίνω τα ποδαράκια μου, είμαι τέλεια. Οπότε έκανες ένα πολύ πρακτικό ρούχο. Τώρα το βάζεις και με μία υποδηματάρα από κάτω, για να μην πω παπουτσάρα που είναι δύσκολο σαν λέξη. Και είμαστε, έχουμε συμπληρώσει τα πάντα. 4. Ευχαριστώ. 14,6 συνολική σου παθμολογία για σήμερα, Μαρία μου. Τα πήγες πάρα πολύ καλά. Είσαι χαρούμενη. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Τελευταία θέση δυστυχώς είναι η Κρίστεν με 9,3 και στις δύο πρώτες θέσεις είναι η Μαρία με 14,6 και η Κορίνα με 14,6. Έχουμε ισοβαθμία. Μαρία και Κορίνα, ελάτε κοντά μου. Τα πήγατε περίφημα και οι δύο σήμερα. Μπράβο σας. Να δούμε ποια από τις δύο θα είναι η νικήτρια της ημέρας, ποια θα κερδίσει τον έξτρα βαθμό. Οι συμπαίκτριές σας θα αποφασίσουν γι' αυτό, θα ψηφίσουν. Ποια θέλει να κερδίσει σήμερα. Τι γίνεται, ελάτε. Κορινάκι. Πάμε, ξεκινάμε. Γιώργια. Αχ, ταυτίζομαι περισσότερο με το outfit σήμερα της Μαρίας. Άρα η θετική μου ψήφος πάει στη Μαρία. Τόνια. Εγώ έβαλα μεγαλύτερο βαθμό στην Κορίνα και μικρότερο στη Μαρία. Αλλά επειδή είναι Copenhagen street style look που ήθελα να το κάνω και μ' αρέσει που άκουσα και κάποια σχόλια που θα με βοηθήσουν, θα ψηφίσω τη Μαρία σήμερα. Κιάρα μου. Θα ψηφίσω τη Μαρία γιατί είναι ένα look που θέλω να κάνω κι εγώ κάποια στιγμή. Νέλη. Θα φορούσα σίγουρα το look της Μαρίας, αλλά θα ψηφίσω Κορίνα, γιατί η Κορίνα μας έδωσε μία πρόταση και έβαλε ένα φόρημα ολόκληρο με παλιέτες και το έκανε άρτια. Μ' αρέσει. Κρίστεν. Μ' αρέσουν και οι δύο, η Μαρία λίγο παραπάνω, οπότε θα δώσω την ψήφο μου στη Μαρία. Στέλλα μου. Θα ψηφίσω την Κορίνα, γιατί της το είπα και από πίσω, μ' άρεσε πάρα πολύ το outfit της. Σοφιάνα. Θα ψηφίσω την Κορίνα γιατί το θεωρώ λίγο πιο εμπνευσμένο. Ευρυδίκη. Θα ψηφίσω τη Μαρία φυσικά γιατί είναι ξεκάθαρα το στυλ που μπορώ να υποστηρίξω και να κάνω. Ζάνα. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Αχ, Ζάνα μου. Θα ψηφίσω τη Μαρία, της χρωστάω ένα πόντο από χθες. Λέω, τον έφαγα. Γιατί έπρεπε. Έπρεπε να το βάλει στο επόμενο επεισόδιο. Στο επόμενο επεισόδιο, όχι τώρα. Τώρα το τον έδωσα, δεν τον θες. Έξι ψήφους η Μαρία, τρεις η Κορίνα. Μαρία μου, κέρδισε τον έξτρα βαθμό. Κορίνα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσπάθεια. Ευχαριστώ γιατί έσπασε η κλίκα. Μπορείς να επιστρέψεις στη θέση σου. Μαράκι μου, έλα να σε βλέπουμε. Ωραία, ε. Ωραίο συνέστημα. Κουράστηκες, αλλά θα κατάφερες. Μου δίνει για δύναμη. Σήμερα. Όταν βλέπω νούμερα, μου δίνει δύναμη. Και έξτρα βαθμούς όταν βλέπεις, είναι φυσιολογικό. Ναι. Ήταν μια πολύ καλή μέρα για σένα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ καλή συνέχεια. Θα σε απολαύσω. Σας
ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Αν θέλετε να μην χάνετε στιγμή, να μην χάνετε λεπτό, κάντε τώρα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, εδώ. Και αν θέλετε να δείτε και άλλα βιντεάκια, δείτε από εδώ και από εδώ.